Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα υπέροχο μεξικάνικο Kitchen Lab. Γιατί θα φτιάξουμε τάκος. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τα πιο υπέροχα τάκος με την πιο υπέροχη γέμιση. Και σε 15 με 20 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσουμε, τα τάκος θα είναι έτοιμα για να τα σερβίρουμε. Τραγανά απ' έξω, ζουμερά από μέσα, λίγο spicy, πολύ αρωματικά και πραγματικά θα εντυπωσιάσουν τους πάντες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και το εξής ερώτημα, φίλε Λάκη, να ξεκινήσω πρώτα με τα τάκος ή με τη γέμιση? Εσύ ό,τι θέλει. Μα για να τελειώσουμε στα 15-20 λεπτά πρέπει να πηγαίνουμε παράλληλα. Κοίταξε τι θα κάνουμε. Αυτές τις τορτίγες τις έχεις δει στο εμπόριο. Βγαίνουν και σε μικρές. Σε περίπτωση που δεν βρούμε μικρές, παίρνουμε τις μεγάλες και τις κόβουμε. Είναι τορτίγες κανονικά και έχω μία φόρμα για muffin. Και ουσιαστικά θα πάρω και θα βάλω τις τορτίγες μου εδώ. Και εδώ. 4 και 4 θα ψήσω. Και πόση ώρα φαντάζεσαι ότι θέλουν στο φούρνο? 3 με 5 λεπτά στους 180 βαθμούς. Βάζω αυτό μέσα. Με το που είναι έτοιμο αυτό, θα βάλω και τα υπόλοιπα. Τα άλλα 4. 8 τάκος βγάζει η σύνταγή μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το τηγάνι. Στα 3 λεπτά θέλω να με θυμίσεις, έτσι. Παίρνουμε ένα τηγάνι, βάζουμε πάνω στη φωτιά και θέλουμε κρεμμύδι σκόρδο να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Οπότε έχω ένα κρεμμυδάκι εδώ, στη μέση. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε στο μίξερ. Το έχουμε πει 100 φορές, συνεχίσουμε να το λέμε. Οπότε παίρνουμε το κρεμμύδι, το ψιλοκόβουμε πολύ καλά εδώ. Έχουμε ψιλοκόψει το κρεμμύδι μας εδώ. Θα ρίξω λίγο λάδι μέσα στο τηγάνι. Και έτσι όπως είναι θα προσθέσω το κρεμμυδάκι μου. Ωχ, τι ωραίο τάκος. Εντάξει, το τάκος δεν έχει ονομασία. Εμένα τι μου θυμίζει? Τι έχεις? Το χέρι μου πονάει, έχω τάκος νομίζω στο νόμο. Δηλαδή, μια τέτοια είδους αρρώστια, τύπου πιάσιμο. Δεν σου μοιάζει λίγο πιάσιμο, ε? Οπότε έχεις κανένα τάκος, ε? Όχι. 3 λεπτά. Ήρθαν τα 3 λεπτά. Για να δούμε τι γίνεται στο φούρνο. Είναι έτοιμα. Ωραίος. Άρα ο Λάκης είναι ο κλασικός τάκος. Αυτός που κοροϊδεύει όλους τους υπόλοιπους. Γιατί θα μπορεί το τάκος να είναι και μία μορφή σε κοροϊδία. Τι μυρώδικα να βάλω στα τάκος, φίλε μου Λάκη? Δεδρολίβανο. Α, αυτό θα έβαζα κι εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το δεδρολίβανο. Πηγαίνει μαζί με το κιμά που θα ρίξουμε συνέχεια. Οπότε πάρτε το δεδρολίβανο, ρίξτε μέσα. Εδώ. Και σουτάρουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τελικά μας είναι πολύ απλά, θα κάνουμε την πιο απλή σάλτσα ντομάτας με κιμά. Οπότε, σουτάρουμε καλά το κρεμμύδι, θέλουμε ένα καραμελώσει. Να δω τι κατάσταση βρίσκονται. Ουχου, θέλουμε κι άλλο. Θέλουμε κανένα 2 λεπτά και ακόμα. Οπότε, με το που πάρει ωραίο χρώμα το κρεμμύδι, πήρε ωραίο χρώμα, φιλελάκι, αλλά να δεις. Λίγο ακόμα θέλει. Λίγο ακόμα θέλει. Οπότε, έχουμε μία πιπεριά τσίλι. Άμα θέλουμε να είναι καυτερά τα τάκος, πάμε με ολόκληρη την πιπεριά. Άμα δεν έχουμε πιπεριά τσίλι, βάζουμε μπούκοβο ή κάτι spicy που έχουμε στο σπίτι, τύπου ταμπάσκο, τύπου πιπέρι καγιέν, τύπου μπόλικο πιπέρι, κάτι καυτερό. Άμα θέλουμε να είναι less spicy, στη μέση περίπου, μπορούμε να βάλουμε τη μισή πιπεριά. Τι θέλουμε να είναι? Πολύ spicy. Ωραία, πάμε για ολόκληρη δηλαδή. Θα την ψιλοκόψετε όλη την πιπεριά μαζί με τα σπόρια. Έτσι θα είναι πάρα πολύ spicy. Με μια πιπεριά spicy. Γιατί εντάξει, έχει πιπεριές που όντως καίνε, έχει πιπεριές που καίνε πάρα πολύ. Αυτή είναι αρκετά spicy. Οπότε πάει μέσα. Αναγία μου. Και κάτι ωραίο άρχισε να γίνεται. Τώρα, ανακατεύουμε και την πιπεριά μας εδώ. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τον κιμά μας. Θα βάλουμε μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά άμα έχετε στο σπίτι λίγο περίσσιο χοιρινό κιμά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χοιρινό κιμά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε ρίχνουμε μέσα στο κιμά μας εδώ. Και αρχίζουμε να σπάμε το κιμά και να το σοτάρουμε πολύ καλά εδώ. Νομίζω πως μου λείπει λίγο λαδάκι από τη συνταγή. Βλέπετε πόσο στεγνοπούνται το τηγάνι. Οπότε θα προσθέσω άλλες 2 κουταλιές σούπας να βοηθήσω να γίνει τραγανός ο κιμάς μου και συνεχίζω το σοτάρι. Εδώ. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα τάκος μας. Θέλουμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Πρέπει να γίνουν τραγανά, να καρπίσουν το σχήμα του γιατί θα βάλουμε γέμιση μέσα. Άμα δεν τα κάνουμε τραγανά τώρα και βάλουμε μία γέμιση που έχει αρκετό ζουμί, τι θα γίνει, φιλελάκι? Αυτό που δεν περιγράφεται, απλά κάνει και καταλαβαίνεις ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, με το που πάρει ωραίο χρώμα ο κιμάς μας, έχει πάρει ωραίο χρώμα, για δες τον. Είναι πολύ σεξι. Είναι. Λοιπόν, θα προσθέσουμε μέσα το μπελτέ ντομάτας. Βάζουμε μπελτέ ντομάτας γιατί θέλουμε να δέσει η σάλτσα μας πολύ. Εδώ. Και θα σουτάρουμε το μπελτέ ντομάτας μαζί με τον κιμά μας. Δεν έχω βάλει καθόλου άλλο το πίπερο, οπότε δεν θα το λυπηθώ. Θα βάλω αλάτι. Λίγο ακόμα. Μην μου αρέσει τα αλάτι. Θα βάλω και λίγο πιπέρι. Εδώ. Μην σας ανησυχείτε ότι βάλαμε πιπεριά τσίλι. Μπορούμε να βάλουμε και πιπέρι και πιπεριά τσίλι. Το πιπέρι έχει γεύση διαφορετική.
από την παιδιά τσίλι. Σοτάρουμε καλά, συνεχίζουμε το σοτάρισμα εδώ. Και μόλις σοτάρουμε καλά τον μπελτό μας, εδώ, ρίχνουμε μέσα κόκκινο κρασί, περιμένουμε να εξατμιστεί. Άμα ανακατέψουμε πολύ γρήγορα, να ξέρετε, θα ενσωματωθεί ο πελτές ντομάτας με το κόκκινο κρασί και θα γίνουν σάλτσα. Οπότε δεν θα εξατμιστεί πολύ, αλλά δεν μας πειράζει. Οπότε ανακατεύουμε, κοιτάξτε εδώ κατευθείαν έδεσε το κρασί. Είναι φανταστικό. Ο πελτές ντομάτας είναι η βάση της μαγειρικής χρήσης που δεν το γνωρίζετε. Με τον πελτές ντομάτας φτιάχνουμε την demi-glace, την πιο βασική σάλτσα που υπάρχει στη μαγειρική. Και μόλις έτσι εξατμιστεί λίγο το κρασάκι, έχω τρίψει την ντοματούλα μου φρέσκα. Άμα δεν έχετε πολύ καλή ντομάτα όρημη, βάλτε έτοιμο κονκασέ ντομάτας, δεν μας πειράζει. Αλλά εγώ είχα πολύ ωραία όρημη ντοματούλα και βάλα φρέσκα. Τώρα, χαμηλώνω τη φωτιά και αφήνω να σιγοβράσει για περίπου 4, 5, 6 λεπτάκια μέχρι που να δέσει ο κιμάς μου και η σάλτσα μου. Τώρα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουν γίνει τα τάκος. Άμα δεν έχουν γίνει... Νομίζετε πως σας κοροϊδεύω, αλλά όντως έχουν γίνει. Με βοήθησε ο Θεούλης, οπότε βγάζω, αφήνω στην άκρη και εδώ. Θα βάλω τα άλλα 4. 1. Καλά, αυτά θα γίνουν πιο γρήγορα γιατί καίει αυτή τη στιγμή το ταψάκι. Πάει και αυτό στο φούρνο. Οπότε με το που είναι έτοιμα και αυτά, τα τάκος, και είναι έτοιμη και η γέμισή μου, δηλαδή σε 4 με 5 λεπτά, κατευθείαν όπως είναι θα σερβίρουμε. Το μαγικό στην όλη συνταγή είναι ότι όλη η διαδικασία θα σας πάρει ακριβώς 10 με 15 λεπτάκια, maximum 20 άμα χρονοτριβείτε, για να φτιάξετε σπιτικά τάκος. Μπορεί να συγκριθεί κάτι με αυτό? Όχι. Στα 20 λεπτά θα έχετε έτοιμα τα πάντα μπροστά σας για να δοκιμάσετε και εσείς και οι φίλοι σας. Και ο κιμάς μου είναι έτοιμος, θα προσθέσω μέσα λίγο τυράκι, ίσα για να καταλαβαίνετε, για να κάνουμε πιο σωστή την όλη φάση. Λίγο τυράκι, δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ και θα δέσει η σάλτσα μας και ουσιαστικά θα έχουμε αυτή την υπέροχη γεύση και υφή και το χιν που λέμε, αυτό το κρυμμένο στοιχείο που θέλουμε τελικά μέσα στη γέμισή μας. Η γέμιση είναι έτοιμη και θέλω οπωσδήποτε ένα συγκεκριμένο υλικό για να βάλω στα τάκος που είναι ο κόριανδρος, που σε πολλούς δεν αρέσει. Εγώ το λατρεύω. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου μυρωδικά. Αλλά ο κόριανδρος θέλει ουσιαστικά λίγο εκπαίδευση. Πρέπει να αρχίσουμε να τον τρώμε, να τον τρώμε σε ωραίες συνταγές, ωραίες παραλλαγές. Και όταν αρχίζουμε να τον τρώμε σωστά, τότε θα γίνει ένα μυρωδικό πραγματικά το λατρεύουμε. Λοιπόν, ο κόριανδρος είναι εδώ, λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, μόνο το πράσινο μέρος και πολύ λεπτοκομμένο. Άμα δεν βάλετε το πράσινο μέρος και λεπτοκομμένο, μην βάλετε καθόλου φρέσκο κρεμμυδάκι, δεν υπάρχει λόγος. Θέλουμε να σας δώσει αυτή τη φρέσκα γεύση, σαν να βάζουμε chives, κοινόπρασο. Οπότε βάζουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι που είμαι σίγουρος ότι θα το βρείτε όλοι. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κουταλάκι, τάκος, όλαλα. Βάζουμε τη γέμιση. Τι ωραίο πράγμα, δεν το παρακάνουμε με τη γέμιση, ποτέ. Βάζουμε τόσο όσο για να μπορεί κάποιος να το φάει ευχάριστα. Έχω λίγο γιαουρτάκι, μπορείτε να βάλετε και sour cream αν θέλετε. Νομίζω το γιαούρτι πάει υπέροχα, εδώ, λίγο. Κόριανδρο και φρέσκο κρεμμυδάκι. Όλαλα. Και η φάση όντως εδώ πέρα είναι φασάρα, έτσι το λέω, γιατί ο καθένας έρχεται και φτιάχνει το δικό του τάκος. Λίγο γιαουρτάκι, λίγο κόριανδρο και φρέσκο κρεμμυδάκι. Και είμαστε εδώ. Πω πω Παναγία μου. Δεν είναι φανταστικό? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε για ακόμα μία φορά και θα ακούσετε κάτι φανταστικό τώρα. Θα ακούσετε το απ' έξω, το μέσα θα είναι καυτερό, θα ισορροπήσει μαζί με το γιαούρτι, θα είναι δροσιστικότατο και θα έχει τόσο πολλά αρωματικά που πραγματικά η γεύση θα είναι μοναδική. Και βέβαια μετά από ένα πολύ ωραίο τάκος θέλω μία παγωμένη Coca-Cola Zero. Πήρα δυνάμεις για το δεύτερο μου τάκος.